χρόνια ολόκληρα στο ίδιο θέρκο θεατές παραμένουν οι εργαζόμενοι στις μονάδες του ΕΚΑΒ Θράκης. Τα προβλήματά τους είναι πια τόσο οικεία που μοιάζουν κανονικότητα. Τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και περίπου 20 ασθενοφόρα που παραμένουν στα συνεργεία την ώρα που τα μάχημα δεν ξεπερνούν τα 14. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα σκηνικό μεγάλης ταλαιπωρίας για τους εργαζόμενους αλλά και αυξημένης επικινδυνότητας για τους πολίτες που θα χρειαστούν ομιγέννητο τις υπηρεσίες τους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι χρόνια, δεν είναι τωρινά. Έχουμε βαρεθεί να τα λέμε, έχουμε γίνει γραφικοί. Θα αρχίσουμε τα ασθενοφόρα. Έχουμε ελλείψεις σε όλους τους τομείς, από το Βόρειο Εύρο μέχρι την Ξάνθη. Περιμένουμε από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος μέσα στον Ιούνιο να έρθουν 7 καινούργια ασθενοφόρα. Η διανομή θα γίνει όπως το κρίνει η διεύθυνση. Και ελπίζουμε να έρθουν το συντομότερο για να βγάλουμε το καλοκαίρι. Άλλη τεράστια έλλειψη είναι το προσωπικό, το οποίο υπάρχει μόνο στην Αλεξανδρούπολη, αν πούμε επαρκές προσωπικό. Σε όλους τους υπόλοιπους τομείς υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Από μια εργασία που κάναμε στο σωματείο, διαπιστώσαμε ότι θέλουμε γύρω στα 50 άτομα διασώστες για να επανδρωθούν τα κέντρα υγείας και όλες οι βάσεις από την Οριστιάδα μέχρι την Ξάνθη. Με 6 ακόμη ασθενοφόρα αναμένεται να στελεχωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ Θράκης. Ωστόσο, ερώτημα παραμένει ποιος θα τα οδηγεί. Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Πασχάλης Κακαλίδης, γραμματέας των εργαζομένων ΕΚΑΒ Θράκης, από τύχη δεν χάθηκε κάποια ζωή μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, προσλήψεις και τέτοια πράγματα. Οπότε η δύναμη του ΕΚΑΒ είναι αυτή. Υπάρχουν 2 ασθενοφόρα σε κάθε πόλη και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Ειδικά στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, που δεν υπάρχουν μαγνητικοί τομογράφοι κτλ. Και υπάρχουν συχνές διακομιδές, το ότι δεν έχουμε θρυνήσει θύματα ακόμη είναι ένα ευτυχές γεγονός. Γιατί μένει ολόκληρη η περιοχή με ένα ασθενοφόρο. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ στην Αλεξανδρούπολη αναμένουν και την απόφαση για τη μετακίνησή τους σε νέο χώρο. Αυτή τη στιγμή υπό διαμόρφωση για να υποδεχτεί το ΕΚΑΒ βρίσκεται ένας χώρος στο παλιό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τον κύριο Κακαλίδη, πρόκειται για χώρο 20 τετραγωνικών μέτρων που είναι ο πλέον ακατάλληλος για 40 άτομα εργαζόμενους.